Κύριε Βουλευτέ, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με το θέμα που έθεσε αρχικά και ο κύριος Σκανδαλίδης στην παρέμβασή του. Και δεν είναι άλλο από τη διαδικασία μέσα από την οποία συζητάμε πολύ κρίσιμα νομοσχέδια όπως το σημερινό. Και η διαδικασία δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Μέχρι προχθές η κυβέρνηση στο όνομα της έκτακτης ανάγκης, με τη συγκατάθεση των κομμάτων, νομοθετούσε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και για ζητήματα που δεν είχε τη συγκατάθεση να προχωρήσει, πέραν της πανδημίας. Σήμερα, που βρισκόμαστε στη δεύτερη αυτή φάση, που βεβαίως οφείλουμε να κρατάμε τις αποστάσεις, η Βουλή να είναι μέσα από μια διαδικασία που προφανώς δεν θα είναι όλοι οι βουλευτές παρόντες την ίδια στιγμή, αποφασίζει η κυβέρνηση μία σειρά νομοθετικών σχεδίων που είχε προφανώς το σιρτάρι, δικαιωμά της είναι αυτό, να τα προωθήσει τους επόμενους τρεις μήνες, 26 νομοσχέδια. Αυτό δεν δικαιολογεί καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν μπορούν αυτά τα 26 νομοσχέδια, κρίσιμα πολλά από αυτά, να προωθηθούν μέσα από μια διαδικασία όπου η Βουλή θα υπολειτουργεί, όπου θα υπάρχουν περιορισμοί στις ακροάσεις φορέων, όπου θα υπάρχουν περιορισμοί στις συνεδριάσεις των σχετικών επιτροπών και το πιο κρίσιμο κατά την άποψή μου, ένα ζήτημα για το οποίο πήρα την πρωτοβουλία και ενημέρωσα και τον πρόεδρο της Βουλής το πρωί για την κάθετη διαφωνία μας, δεν μπορεί η Βουλή, όταν τίθεται αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να ψηφίζει δια της επιστολικής ψήφου. Διότι αυτό δεν παραβιάζει μονάχα τον κανονισμό της Βουλής, παραβιάζει το Σύνταγμα. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όσοι έχετε καλύτερες νομικές γνώσεις από μένα και έχετε σπουδάσει νομικά, εγώ μηχανικός έχω σπουδάσει, αλλά αυτό το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να αλλάζει το Σύνταγμα με καμία απόφαση της Επιτροπής των Προέδρων, ούτε καν με απόφαση τροποποίησης του κανονισμού της Βουλής δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Και το άρθρο 70 του Συντάγματος, παράγραφος 7, ρητός λέει ότι η επιστολική ψήφος προβλέπεται μόνο για αποστολές της Βουλής ή της κυβέρνησης στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα δηλαδή, τι γίνεται εδώ, για να μιλάμε μεταξύ μας, εν πάση περιπτώσει μας ακούει ο ελληνικός λαός, αλλά να μιλήσουμε τη γλώσσα του ελληνικού λαού. Αναθέτουν στους γραμματείς των κοινοβουλευτικών ομάδων την ψήφο συνείδησης που το ίδιο το Σύνταγμα ορίζει ότι πρέπει να τη δώσει αυτοπρόσωπα ο βουλευτής, με την παρουσία του μέσα στο κοινοβούλιο, όχι να την αναθέσει δια της επιστολής του στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και όταν αυτό θα γίνει και για κρίσιμα νομοσχέδια το επόμενο διάστημα, εγείρεται ένα μείζον ζήτημα δημοκρατικής τάξης και κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Και σε αυτή την τακτική εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε. Και ζήτησα από τον Πρόεδρο να υπάρξουν οι απαραίτητες εκείνες διαβουλεύσεις ώστε αυτό να μην επαναληφθεί. Προφανώς ζούμε μία ιδιότυπη πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα μπορούσαμε όμως μέσα από 5 διαδοχικές παρουσίες 60 βουλευτών στην αίθουσα να διαρκέσει ενδεχομένως και 2 και 2,5 και 3 ώρες η διαδικασία της ψηφοφορίας, να έρχονται οι 60 να ψηφίζουν με ηλεκτρονικό τρόπο, ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνει η διαδικασία. Θα φεύγουν μετά από ένα τέταρτο, θα έρχονται οι επόμενοι. Υπάρχουν λύσεις. Απορρίψατε την πρότασή μας για την, όπως ορίζει ο κανονισμός, να γίνουν θερινά τμήματα με ένα προεδρικό διάταγμα. Προφανείς οι λόγοι γιατί το απορρίψατε. Προφανείς σκοπιμότητες εξυπηρετεί, πολιτικές. Αλλά και αυτό, στο όνομα της πανδημίας, μην πάμε τώρα να υιοθετήσουμε άλλου είδους σκοπιμότητες που έρουν την ίδια τη λογική της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Την καταστρατηγούν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρώ ότι το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας και της λειτουργίας του κοινοβουλίου στις συνθήκες τις ιδιότυπες που ζούμε, δεν δευτερεύουν και γι' αυτό ξεκινώ από αυτό και παίρνω λίγο χρόνο από την τοποθέτησή μου για το νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό διότι έχω την αίσθηση
ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει η πρόθεση να κανονικοποιηθεί μια κατάσταση εξαίρεσης που δημιούργησε και προκάλεσε η πανδημία. Και άκουσα και τον Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχε να σχολιάσει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή χθες των εκπροσώπων των φορέων των οικολογικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος ότι οι άνθρωποι αυτοί που συγκεντρώθηκαν, τηρώντας όσο μπορούσαν βεβαίως αποστάσεις, δεν ήταν καμιά μεγάλη συγκέντρωση, αποτελούν κίνδυνο διότι δεν τηρούν τους κανόνες και αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο. Τον έπιασε ο πόνος τον Πρωθυπουργό. Όταν όμως ο ίδιος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο και του ζήτησε να αλλάξει δρομολόγιο και να περάσει έξω από το Μαξίμου το φορτηγό που έκανε συναυλία και καλούσε τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία τα τηλεοπτικά να τον απαθανατήσουν σε αυτή τη δίθεν αυθόρμητη στιγμή, δεν τον πειράξαν οι αποστάσεις που δεν τηρηθήκανε. Τώρα τον πειράξανε που βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και οικολογικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που δεν εκλήθησαν στη διαβούλευση από τη γνώμη τους, να διαδηλώσουν απέναντι στο νομοσχέδιο που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Μην τυχόν, θα πω εγώ, και χαλάσει αυτή η ωραία σούπα της ομοφωνίας, της απόλυτης ομοφωνίας, ακριβοπληρωμένης με, έναντι αντιτίμου 20 εκατομμυρίων ευρώ σε διαφημιστική πίτα, κατά το δοκούν μοιρασμένη, χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαφάνεια, σε διάφορα ψευτοσάιτ δεξιά και αριστερά, για να δημιουργηθεί αυτή η επίπλαστη εικόνα της εικονικής πραγματικότητας, θα πω εγώ, διότι η κοινωνία δεν λιβανίζει. Η κοινωνία σήμερα βρίσκεται έναντι μιας πρωτοφανούς κατάστασης. Μόνο που αυτή η κατάσταση δεν είναι κανονικότητα, είναι μια δύσκολη κατάσταση και όσο πάει δυσκολεύει. Και με την ευκαιρία, κύριε Χατζηδάκη, να κάνω και ένα σχόλιο, διότι εσείς είσαστε υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, τώρα το περιβάλλοντος το έχετε λίγο βγάλει από το προσκήνιο. Ασχοληθήκατε μέχρι σήμερα, μέχρι να καταθέσετε αυτό το νομοσχέδιο περισσότερο με την ενέργεια. Όμως, είσαστε, θα έλεγε κανείς, από τους υπουργούς που έχουν γνώση και της οικονομικής πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν συμμετέχετε στις σκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου, φαντάζομαι όχι, αλλά δεν είναι άγνωστα γράμματα για εσάς αυτά. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το χάος με την πρόβλεψη για τους ρυθμούς, τους ηφαισιακούς το 2020. Αυτό δείχνει μια εικόνα κυβέρνησης που ξέρει που πατάει, που μπορεί να σχεδιάσει για την επόμενη μέρα. Ακούσαμε τον Υπουργό των Οικονομικών στην αρχή της κρίσης να μας μιλά για ανάπτυξη κοντά στο 0% και έφερε ένα πακέτο μέτρων το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Μετά αναθεώρησε ο Υπουργός των Οικονομικών και μας είπε ότι θα είναι μεγαλύτερη ύφεση, θα είναι 2-3%. Το πακέτο των μέτρων δεν άλλαξε ουσιαστικά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε ο Υπουργός των Οικονομικών και μας είπε ότι θα είναι 4,7% ύφεση το 2020. Ίδιο το πακέτο. Άντε να προστέθηκαν κάτι παρατάσεις και η επιστρεπταία ανίσχυση με πολύ αυστηρά κριτήρια σε επιχειρήσεις. Την προηγούμενη Πέμπτη το 4,7% το έκανε 7,9% ο Υπουργός Οικονομικών. Και μάλιστα χθες που μιλούσε εδώ στη Βουλή σε ερώτηση του Ευκλήτου Τσακαλώτου, του μιλούσε για 7,9%. Και την ίδια στιγμή που μιλούσε για 7,9%, ο Πρωθυπουργός στο CNN έλεγε ότι θα είναι 10% ύφεση. Πέρα από το γεγονός ότι είναι αδιανόητο, δηλαδή αν εσείς
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ανεβάζετε την ύφεση κατά 2 μονάδες, θα αρχίσω να ανησυχώ που θα είναι την άλλη εβδομάδα. Αλλά πέραν αυτού του γεγονότος, ότι δεν έχετε εικόνα του τι μας έρχεται, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ούτε όταν είπε 7,9 ο κ. Σταϊκούρας, ούτε όταν προέβλεψε 10% χθες ο κ. Μητσοτάκης, σκεφτήκατε τα μέτρα αυτά που εξαγγείλατε όταν η πρόβλεψη ήταν για 0% ή 2 με 3% ύφεση, να τα αλλάξετε. Είτε 2% η ύφεση, είτε 10% τα ίδια μέτρα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Δεν υπάρχουν τα λεφτά, έτσι είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην προηγούμενη συνάντησή μας εδώ. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα, είπε. Τώρα με βάζετε σε πειρασμό να μιλήσω για τα λεφτόδεντρα των απευθείας αναθέσεων ή τα κλεφτόδεντρα, γιατί αυτά δεν είναι λεφτόδεντρα, των προγραμμάτων ψευτοκατάρτισης. Αλλά θα πω και για τα λεφτόδεντρα που έχετε στις σελίδες του νομοσχεδίου που έχετε μπροστά στα χέρια σας, κύριε Υπουργέ. Όταν για τους επικεφαλείς οργανισμών στην ενέργεια της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπάρχει δυνατότητα να δίνετε μισθούς 8.000 ευρώ. Αυτό φέρνετε με τροπολογία. Αλλά ούτε σε αυτό θα επιμείνω. Θα πω ότι τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ που άφησε ως παρακαταθήκη στην κοινωνία και στην οικονομία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη χρηστή διαχείριση της προηγούμενης περίοδου δεν είναι λεφτόδεντρα. Είναι υπαρκτά χρήματα. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί δεν αξιοποιείται αυτό το πακέτο, αυτό το μαξιλάρι ρευστότητας, έμπρος το βαρός, ώστε να μειώσετε όσο είναι δυνατόν τις συνέπειες αυτής της ύφεσης που από εβδομάδα σε εβδομάδα εσείς οι ίδιοι με τις προβλέψεις σας την πολλαπλασιάζετε και διαρκώς αναθεωρείτε προς τα χειρότερα τις προβλέψεις σας. Τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα? Και ξέρετε, εδώ δεν είναι αριθμοί. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ζωές, λουκέτα στην αγορά, απολύσεις, επιχειρήσεις που καταραίουν, άνθρωποι που βγαίνουν στην ανεργία, όνειρα που γκρεμίζονται, ζωές που καταστρέφονται. Δεν αλλάζουν λοιπόν οι προβλέψεις σας για τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στην πραγματική οικονομία, ενώ υπάρχουν τα χρήματα. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείτε να αντιμετωπίσετε αυτούς που μέχρι χθες υμνούσατε, την λεγόμενη μεσαία τάξη. Τους λέγατε νοικοκυρέους, κεραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας μέχρι χθες. Σήμερα όμως τους λέτε μπαταχτσίδες και τις επιχειρήσεις τους τις λέτε επιχειρήσεις ζόμπι. Όπως είπε, αν δεν κάνω λάθος χθες, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, κ. Ζαβός. Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι επιχειρήσεις ζόμπι? Δώστε εσείς μια απάντηση. Αυτές που παλεύουν να ξανανοίξουν? Αυτές που χρωστάνε το ΦΠΑ και δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει? Αυτές που δεν μπορούν, ούτε μπορούσαν στο παρελθόν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες διότι δεν τους δανειοδοτούσαν? Αυτές που αποκλείστηκαν από την επιστρεπταία προκαταβολή από τις εγγυήσεις? Αυτές είναι οι εταιρείες ζόμπι, οι επιχειρήσεις ζόμπι. Όλα αυτά χρήζουν απαντήσεων. Απαντήσεων σε αυτόν τον κόσμο, όχι σε μένα. Έρχομαι στα θέματα του νομοσχεδίου Σκούπα που φέρατε να ψηφίσετε σήμερα. Γιατί ο όρος Σκούπα ταιριάζει εδώ. Δεν επιχειρείτε να καθαρίσετε τους θεσμούς διαφύλαξης του περιβάλλοντος και αξιοποίησης προς όφελος της ανάπτυξης, αλλά εδώ επιχειρείτε μία σκούπα, διότι στην πραγματικότητα έρχεστε να απορριθμίσετε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα μίλησε για υπερρύθμιση. Όταν υπάρχει υπερρύθμιση, τι χρειάζεται? Η απορρύθμιση. Αυτό κάνετε. Και καταστρατηγείτε ακόμα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, απορριθμίζοντας το σύνολο της περιβαλλοντικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών λειτουργιών της χώρας. Η ελαστικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εκμετάλλευση πόρων μέσω μιας άγριας μη βιώσιμης ανάπτυξης,
Είναι βέβαιο, λέω εγώ, ότι θα προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα ζωής όλων μας και στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Επειδή οι εισηγητές μας έχουν επαρκώς τοποθετηθεί σε μια σειρά από πτυχές του νομοσχεδίου, εγώ ενδεικτικά θα επισημάνω ορισμένα βασικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Πρώτο σημείο, σε σχέση με την παραβατική αδειοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για όλους τους υπέρμαχους του νέου φιλελευθερισμού, η περιβαλλοντική αδειοδότηση δυστυχώς αντιμετωπίζεται ως μια περιττή διαδικασία, χρονοβόρα, διοικητική διαδικασία περιττή και ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων και την ανάπτυξη. Με το νομοσχέδιό σας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τροποποιείται και περιορίζεται με περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις, ώστε τελικά να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Η πρόταση απλοποίησης της αδειοδότησης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, οδηγεί στην επί της ουσίας κατάργησή της, καταστρατηγώντας το άρθρο 24 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η προστασία του περιβάλλοντος. Όμως εγώ, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, θέλω να σας προειδοποιήσω για κάτι. Η επιμονή σας να συνδέετε την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη απλά με την επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τελικά θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Επιδιώκοντας την υποτιθέμενη επίσπευση χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των μελετών και επιβάλλοντας ασφιχτικές προθεσμίες, εσείς δημιουργείτε τώρα συνθήκες ανασφάλειας δικαίου για τους σοβαρούς επενδυτές. Οι καθυστερήσεις ή και οι ακυρώσεις επενδύσεων λόγω προσφυγών όχι μόνο δεν θα εξαλειφθούν μετά την παρέμβασή σας, αλλά θα πολλαπλασιαστούν, θα γίνουν περισσότερες. Όσοι λοιπόν σας έχουν πείσει ότι η παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί φιλοεπενδυτική ή φιλοαναπτυξιακή στρατηγική, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απολύτως ανόητη, διότι στην πράξη θα γίνει το αντίθετο. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί υπεραξία για την επιχειρηματικότητα και όχι εχθρό. Για τη σοβαρή επιχειρηματικότητα βεβαίως. Όχι για την επιχειρηματικότητα της αρπαχτής. Γιατί το περιβάλλον πρέπει να το βλέπουμε ως αναπτυξιακό πόρο και όχι ως κάποιο εμπόδιο το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Δεύτερη παρατήρηση. Δεύτερο σημείο. Για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και τις περιοχές Natura. Με το νομοσχέδιό σας καταργούνται οι φορείς διαχείρισης. Ένα δοκιμασμένο εδώ και χρόνια μοντέλο διαχείρισης, αποκεντρωμένο και συμμετοχικό. Το αντικαθιστάτε με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Το νέο σύστημα διοίκησης δεν εμπεριέχει διαδικασίες συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, των δήμων, των κοινοτήτων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και με τις ενδεδειγμένες ευρωπαϊκές πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο θέτεται σε άμεσο κίνδυνο προστατευόμενες περιοχές. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός περιοχής δικτύου Natura, περνάμε από ένα καθεστώς όπου το κράτος ήταν ο εγγυητής της περιβαλλοντικής προστασίας, σε ένα καθεστώς όπου εν δυνάμει επιτρέπονται όλα και παντού. Τρίτη παρατήρηση, για τους δασικούς χάρτες. Εισάγεται ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση, ακόμα και σε οριστικό πάγωμα μιας σημαντικής μεταρρύθμισης που έγινε επιτέλους στον τόπο μας μετά από 40 ολόκληρα χρόνια ανεκπλήρωτης συνταγματικής επιταγής. Και αναφέρομαι στη μεταρρύθμιση
της ανάρτησης και της κύρωσης των δασικών χαρτών, όπου το 2015, όταν εμείς αναλάβαμε την διακυβέρνηση του τόπου, ήταν μόνο, είχαμε κυρωμένους δασικούς χάρτες μόνο στο 1% της επικράτειας της χώρας. Και χάρη στην πρωτοβουλία και στις ενέργειες και στις προσπάθειές μας, το Μάιο του 19 είχαμε αναρτημένους δασικούς χάρτες για το 55% της επικράτειας και κυρωμένους δασικούς χάρτες για το 44%. Έρχεστε λοιπόν τώρα, συνεχίζοντας την ίδια πρακτική των προηγούμενων 40 ετών, θέλοντας να χαϊδέψετε αυτιά, προτείνετε αλλαγές που θέτουν σε αμφισβήτηση όχι μονάχα τους ανερτημένους, αλλά και τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Ακόμη και το τεχνικό επιμελητήριο, ο συνήγορος του πολίτη, έσπευσαν να αναδείξουν ένα ζήτημα έλλειψης ασφάλειας δικαίου σε σχέση με αυτή την παρέμβαση από την πλευρά σας στο νομοσχέδιο. Και βεβαίως, έχοντας υπόψη μας ότι δεν προχωράτε και στην εγκεκριμένη πρόσληψη δασολόγου και γεωπόνων, το που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι έχετε στόχο να ανοίξετε ένα νέο κύκλο εξέτασης αντιρρήσεων για τους κυρωμένους δασικούς χάρτες και να τεινάξετε στον αέρα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα. Τέταρτο σημείο. Τα ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του εθνικού και των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα νέο, ρεαλιστικό, σύγχρονο σχεδιασμό, με το παρόν νομοσχέδιο διαπράττεται και πάλι ένα στρατηγικό λάθος στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας. Οδηγείται το μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων μόνο σε ιδιωτικοποίησεις και σε κάψη. Η εφαρμοζόμενη πολιτική σας δεν στηρίζει την ανακύκλωση, δεν στηρίζει την κυκλική οικονομία. Δεν υλοποιείται τα νομοθετημένα κίνητρα και αντικίνητρα για την ανακύκλωση, αλλά επιπλέον οδηγείται σε νέα οικονομική επιβάρυνση των πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 93, που αποτελεί την απόλυτη εφαρμογή της άνευ διαβούλευσης νομοθέτησης, διότι εδώ, ενώ αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά και αλλάζει την οργάνωση και την λειτουργία των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων και η ΚΕΔΕ δεν είχαν ουδε μία γνώση για την πρωτοβουλία σας. Η αντίδρασή τους λοιπόν είναι δίκαιη και είναι δικαίως άμεση και δικαίως έντονη και δεν ανήκουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, εξ όσων γνωρίζω όλη αυτή η κυρία Υπουργέ. Πέμπτο σημείο. ΑΔΜΙΕ. Αλήθεια, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν είπε κουβέντα το πρωί γι' αυτό? Ξέχασε? Ή μήπως με σχηντηλό τρόπο προσπαθείτε να προωθήσετε μία ιδιωτικοποίηση πέρα και έξω από τη λογική? Και εκτός τόπου και χρόνου, διότι εντάξει, να το προωθούσατε αυτό πριν την πανδημία, θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, όχι συμβατό με τη λογική, ένα κερδοφόρο οργανισμό, έναν οργανισμό που παλέψαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε το 51%, έναν οργανισμό, μια επιχείρηση που απέδειξε ότι μπορεί υπό δημόσιο έλεγχο να υλοποιήσει σύνθετα έργα και να φέρει ξένες επενδύσεις, να το θέλετε να το εκποιήσετε. Αυτό θα συμβατώ με την αντίληψή σας την νεοφιλελεύθερη, αλλά όχι συμβατώ με τη λογική. Τώρα όμως είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου, διότι με την πανδημία, σε όλο τον κόσμο, παντού, όχι στην Ευρώπη, παντού συζητάνε για ένα νέο ρόλο του κράτους πια, του δημόσιου χώρου, όχι μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πουθενά τούτη την ώρα δεν γίνονται ιδιωτικοποίησεις. Εσείς προχωράτε εδώ και λέτε ότι δεν ουσιαστικά έρετε τον περιορισμό κατοχής του 51% από το δημόσιο, δεν βάζετε κάποιο άλλο ποσοστό, άρα τι να συμπεράνουμε? Να συμπεράνουμε ότι κατά βούλη σκοπεύετε να ξεπουλήσετε ό,τι θέλουν ορισμένοι να αρπάξουν. Και μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά το άρθρο 119, με το οποίο χαλαρών οι διαδικασίες αδειοδότησης για τις μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες.
Αυτό δεν είναι παρά ένα γενναιόδωρο δωράκι στην Ελληνικός Χριστός. Πώς το έλεγε η διαφήμιση, γιατί ο Χριστός μας φέρνει πιο κοντά, έλεγε η διαφήμιση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας, κατά την άποψή μας, είναι ένα νομοσχέδιο που απορριθμίζει, εξυπηρετεί συμφέροντα και δημιουργεί τεράστιες κοινωνικές εντάσεις κατά στρατηγή αξίες και κεκτημένα δεκαετιών στη μάχη της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι προφανώς ξεκομμένο από τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό οφείλω να το πω. Διότι μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης υλοποιείται με ακρίβεια μια σειρά από αντιμεταρρυθμίσεις και στο περιβάλλον και στην ενέργεια και στο χωρικό σχεδιασμό, αποδομώντας προοδευτικές κατακτήσεις και της δικής μας διακυβέρνησης και προηγούμενων. Απορριθμίζεται συστηματικά το θεσμικό πλαίσιο και αποδυναμώνεται περαιτέρω τις λειτουργίες του κράτους και της αυτοδιοίκησης στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και του δημόσιου σχεδιασμού. Προωθείται την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Και βεβαίως όλα αυτά, ενώ επιδιώκεται να ξαναστήσετε ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Με επίκεντρο την κερδοσκοπική υπερεκμετάλλευση της γης και των φυσικών πόρων, με επίκεντρο την οικοδομή και το real estate. Και με πλήρη απαξίωση του δημόσιου χώρου και των φυσικών περιβαλλοντικών αγαθών. Και με ανεπίστρεπτες καταστροφές, θα προσέθετα εγώ, να απειλούν το φυσικό και το αστικό μας περιβάλλον. Το οξύμορο όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ποιο είναι? Ότι ενώ τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση και ιδίως ο κύριος Μητσοτάκης, αρέσκεται την ίδια στιγμή να αυτοπροβάλλεται και να αυτοπαρουσιάζεται και ως φιλοπεριβαλλοντιστής, ως οικολόγος. Οικολόγος που εδώ και 20 χρόνια θέλει να αλλάξει το άρθρο 24, δεν ξέρω πόσο οικολόγος μπορεί να είναι. Είναι, λέει, οικολόγος επειδή από το 2004 συμμετείχε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό δεν αρκεί για να είναι καλής οικολόγος. Και έχει κάνει σημαία, κύριε Μητσοτάκης και εσείς, το ζήτημα του λιγνίτη. Εγώ, κύριε Χατζηδάκη, σας καλώ να πάτε και καλώ και τον κύριο Μητσοτάκη να πάμε μαζί στη Δυτική Μακεδονία, να πάμε στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Φλόρινα και να κάνουμε μια ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς της περιοχής, με τους κατοίκους, με τους κοινωνικούς φορείς, με τους βουλευτές, με τους δημάρχους και να αναδείξουμε τις θέσεις μας, το σχέδιό μας για την απολιγνητοποίηση. Ξαφνικά ανακαλύψατε το 2028 ως το τέλος του λιγνίτη. Από πού προκύπτει αυτό? Εγώ θα σας έλεγα αύριο, εγώ είμαι πιο οικολόγος από εσάς. Αύριο το πρωί, το 2021. Και δεν το κλείνουμε. Έχουμε σχέδιο όμως. Έχουμε σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Αυτά είναι κούφια λόγια. Είναι επικοινωνιακή πολιτική. Διότι δεν οδηγεί η δική σας η επιλογή στην αναγκαία κλιματική ουδετερότητα για την οποία εμείς δεσμευτήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου για τη χώρα. Δεν εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δεν διασφαλίζει το χαμηλό κόστος ενέργειας και κυρίως αυτό που ονομάζουμε δίκαιη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών όπως εμείς είχαμε σχεδιάσει και προετοιμάσει. Παρά μονάχα τι κάνει η πολιτική σας, αποκαθιστά το λιγνίτη με το φυσικό αέριο και όχι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και για τις λιγνητικές περιοχές προκρίνεται η εναλλακτική του φυσικού αερίου μέσω φυσικά μονάδων και δικτύων που ιδιωτικοποιούνται. Και παρά τις πλήστες εξαγγελίες για τη δίκαιη μετάβαση, μέχρι σήμερα δεν έχετε ξοδεύσει ή εξαγγείλει ούτε ένα ευρώ. Ούτε καν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με 60 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας την Ελλάδα πρώτη χώρα της Ευρώπης που χρηματοδότησε τη δίκαιη μετάβαση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ασκήθηκε βεβαίως κριτική. Έχω για 5 λεπτά την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Ασκήθηκε βεβαίως κριτική και ασκείται από πολλές πλευρές, αλλού κακλοπροαίρετα, αλλού κακόβουλα, έτσι είναι η πολιτική, για τη δική μας θητεία.
Εγώ θέλω να πω ότι τα κάναμε όλα άρτια. Αλλά εμείς παραλάβαμε τη χώρα στις συνθήκες χρεοκοπίας. Το πρώτο μας μέλημα δεν ήταν πώς θα διαχειριστούμε 37 δισεκατομμύρια που μας αφήσατε εσείς, αλλά τα άδεια ταμεία. Και τη θηλιά στο λαιμό να μας πνίγει. Παρ' όλα αυτά, και λάθη κάναμε, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά παρ' όλα αυτά, αναφέρομαι στο περιβάλλον, κατορθώσαμε σε δυσμενείς συνθήκες να προωθήσουμε αυτονόητες για τη χώρα προοδευτικές εξυγχρονιστικές τομές που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Νομοθετήσαμε και πήραμε πρωτοβουλίες για το φυσικό περιβάλλον, την νομοθεσία για τις περιοχές Natura, τους δασικούς χάρτες, την εθνική στρατηγική για τα δάση, για τη διαχείριση των αποβλήτων, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία, για τον χωρικό σχεδιασμό, το κτηματολόγιο, τους νόμους για το χωρικό σχεδιασμό και την αυθαίρετη δόμηση, για το κλίμα και την ενέργεια, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, τις ενεργειακές κοινότητες, πλαίσιο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον διαχωρισμό των ενεργειακών κλάδων. Και πιάσαμε και το στόχο. Πιάσαμε το στόχο της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα για το 2020. Αυτά ήταν σημαντικές επιτυχίες. Βεβαίως, οι συνθήκες αλλάζουν, η ζωή αλλάζει. Και το 2020 και πριν τον κορονοϊό, πόσο μάλλον μετά τον κορονοϊό, δεν είναι το ίδιο με το 2015. Και είπε και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, και μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό, ότι η διαμάχη σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων μπορεί να είναι περιόνου σκιάς. Να το δούμε. Και άρα να αξίζει, και εμείς έχουμε μια πολύ έντονη συζήτηση και αυτοκριτική στο εσωτερικό μας, με ειλικρίνεια και με θάρρος, ως χώρα να μετατοπιστούμε, διότι η φυσική ομορφιά του τόπου μας είναι η μεγαλύτερη υπεραξία, το μεγαλύτερο asset που διαθέτουμε, να προσανατολιστούμε σε μια άλλη στρατηγική. Σε μια στρατηγική που δεν θα διακινδυνεύει επουδενή το περιβάλλον και την ασφάλεια έναντι πιθανών ατυχημάτων, και αναφέρομαι στους υδρογονάθρακες και στις εξορίξεις. Όμως εγώ θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου βάζοντας το, αν θέλετε, ιδεολογικό, οραματικό πλαίσιο. Διότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικά υποδείγματα. Το υπόδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης με σεβασμό στο περιβάλλον και το κυρίαρχο μοντέλο της υπερεκμετάλλευσης και της αυθαιρεσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η περιβαλλοντική προστασία να είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Με τη συμμετοχή των πολιτών, με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, με την αποκατάσταση των εργαλείων του δημόσιου δημοκρατικού σχεδιασμού, πιστεύουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αξιοποιήσουμε την εγχώρια επιστημονική γνώση και τις υπάρχουσες δυνατότητες για κοινωνική καινοτομία, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Για μας, τους αριστερούς, τους προοδευτικούς, τους οικολόγους, τους σοσιαλιστές, η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον δεν μπορεί να αφαιθεί στην αγορά και στους ανεξέλεγκτους κανόνες της. Πρόκειται για διαδικασία που πρέπει να ενδυναμώσει και να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της εργασίας, τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, τους τοπικούς φορείς, όλους τους ενεργούς πολίτες. Αντίθετα, με την δική σας αλλεργία σε κάθε δι' το δημόσιο, κρατικό το λέγατε μέχρι χθες, εμείς θεωρούμε ότι ο δημόσιος χώρος και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός με τη συμμετοχή των πολιτών αποτελεί κομβικό τομέα πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σήμερα, που η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης έχει αποκτήσει πλέον χαρακτήρα επίγοντα και υπαρξιακό. Το νομοσχέδιό σας, λοιπόν, έρχεται, θα έλεγα, από πολύ παλιά. Από τα πολύ παλιά, από τα λυσάρια του αποτυχημένου νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ιδίως στην περίοδο της νέας κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, της κρίσης του COVID-19,
Αυτό το μοντέλο δείχνει πόσο κοντά ποδάρια έχει. Απελευθερώνει δυναμικές που μας οδηγούν προς τα πίσω. Αντιθέτως, το δικό μας μοντέλο απελευθερώνει δυναμικές που διεκδικούν πραγματική ποιότητα ζωής και την κοινωνία όρθια, θέτοντας τα θέματα της οικολογίας στην πρώτη γραμμή. Έκλεισε ο Πρωθυπουργός το πρωί, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αξιοποιώντας ενθυμούμενος ένα παλιό σύνθημα, όχι της ανανεωτικής αριστεράς. Τον μπερδέψανε μάλλον κάποιος από τους πολλούς πρώην κεντροαριστερούς δημοσιογράφους, λογογράφους που έχει στο γραφείο του. Δεν ήταν της ανανεωτικής αριστεράς. Ήταν σύνθημα της δεκαετίας του 2000, του κινήματος για μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, που έλεγε ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός και όχι ένας άλλος κόσμος είναι καλύτερος. Μπορεί να γίνει καλύτερος, όπως μας είπε το πρωί ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα άλλο σύνθημα τώρα. Το νέο σύνθημα του Παγκόσμιου Οικολογικού Κινήματος, που λέει τι? Αλλάξε το σύστημα, όχι το κλίμα. Η Γκρέτα είναι πρωτοπόρος σε αυτό το νέο κίνημα. Στη χώρα μας βέβαια, και όταν λέει το σύστημα, καταλαβαίνετε τι εννοεί, έτσι. Στη χώρα μας εννοεί έναν κόσμο που δεν θα βασίζεται στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας και στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Αυτό εννοεί. Στη χώρα μας, επειδή εσείς κατεξοχήν ως παράταξη εκπροσωπείτε αυτό που λέμε σύστημα, ίσως το αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα, θα έπρεπε να γίνει αλλάξτε κυβέρνηση, όχι το κλίμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση που θα θέσει στο επίκεντρο τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των ανθρώπων είναι εφικτή και μας αξίζει. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω με λύπη μου λέγοντας το εξής. Εξαιτίας όλων όσων είπα εισαγωγικά για τον τρόπο νομοθέτησης και ακριβώς επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και τον κανονισμό, αλλά και της διαδικασίας εξπρές κρίσιμων νομοσχεδίων μπορεί να συνεχιστεί, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν θα την νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Διότι δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι χωρίς τη συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορούν να καταστρατηγούνται θεσμικές διαδικασίες της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, διότι είναι ζήτημα δημοκρατίας. Θα αποχωρήσουμε λοιπόν από τη διαδικασία. Θα αποχωρήσουμε και ελπίζω να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ.